Καλησπέρα. Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο από τις υπέροχες περιπέτειες ενός πατέρα. Πάλι μετά από μήνες και η δικαιολογία είναι ότι δεν είναι τα δύο παιδιά. Είναι ότι πλέον στην δικιά μου και στη δικιά μας ζωή, την επιχειρηματική, μέσα στην καραντίνα και μετά, έχουμε κάνει μια υπερανάπτυξη δραστηριοτήτων. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Οι χρόνοι πλέον είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι και έχω αμελήσει να κάνω βίντεο, το λέω ειλικρινά. Σε συγχωρούμε! Πλέον με τα δύο παιδιά, αυτό που έχουμε δει και βιώνουμε, πέρα από τις προφανείς προκλήσεις που έχει το να έχεις δύο παιδιά μέσα στο σπίτι σε κοντινή ηλικία και ούτω καθεξής, είναι ότι όντως με τη Διόνη τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο απλά και εύκολα. Τι σημαίνει αυτό? Τα έχουμε ξανακάνει όλα. Δεν υπάρχουν οι φόβοι που υπήρχαν στο πρώτο. Δεν έχει πολλά άγνωστα πράγματα. Αυτό που παρατήρησα εγώ, και ίσως και το έχετε δει και άλλοι γονείς και μπαμπάδες, είναι ότι δεν παίρνω τόσες φωτογραφίες και βίντεο όσο στην πρώτη. Στην Εφέλη είχα άπειρες φωτογραφίες, άπειρες πραγματικά, και με το βίντεο με αυτή την κάμερα που γυρνάω και τα επεισόδια, πάρα πολλά, μέρα παραμέρα. Με τη Διόνη, αν εξαιρέσουμε κάτι stories που τραβάω και αυτά είναι πλάτη για να μην φαίνεται. Α, αυτό εκτός ύλης τώρα. Απλά επειδή είχα κάτι. Δεν τα έχω πει νομίζω σένα. Τώρα τα μαθαίνω. Με την Λεωνή έχουμε επιλέξει, γιατί υπάρχουν διάφορες σχολές σε αυτό, να μην εμφανίζουμε τα πρόσωπα των παιδιών μας σε Facebook, Instagram και σε stories και ούτω καθεξής. Γιατί από όσο έχουμε μελετήσει και διαβάσει, αυτό είναι που καλό είναι να προστατεύεις, όπως επίσης και να τα βγάζεις και γυμνά και διάφορα τέτοια. Η επιλογή μας όμως είναι να εμφανίζουμε τα παιδιά μας στα stories μας, τις πλάτες τους, τις χαριτομενιές τους, όλα τα καλά του κόσμου. Το θεωρούμε ότι είναι κάτι που μας αρέσει, το μοιραζόμαστε με τους φίλους και τους γνωστούς και πραγματικά είναι κάτι που το κάνουμε πάρα πολύ ευχάριστα. Ο καθένας βάσει το δικό του επιθύσεων προφανώς κρίνει και αντίστοιχα αν αυτό το οποίο κάνουμε εμείς ή κάνει εκείνος ο ίδιος είναι το σωστό, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Ο καθένας δηλαδή μελετάει, παίρνει τις δικές του αποφάσεις και κρίνει βάσει αυτού τι θα κάνει. Έχεις κάτι? Τι δεν έχω μάθει? Ε? Επειδή είπες και εσένα δεν τα έχω πει. Α, ότι μου έχουν στείλει διάφορα μηνύματα, αυτό δεν έχεις μάθει. Α. Λίγο έτσι περίεργα ότι... Γιατί το κάνεις αυτό? Θα έπρεπε να προσέχεις και έτσι, καλά και λίγο πιο προσβλητικά μερικά. Okay. Πιο προκλητικά μάλλον, προσβλητικά δεν προσβάλλουμε. Οπότε ναι, ο καθένας κρίνει τι θέλει να κάνει. Τώρα, αν το παιδί σου μεγαλώνοντας και γίνει 18 θα θέλει να υπάρχουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο, οπότε τριών. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα ειδικά μέσα στην καραντίνα, για να μην κοροϊδευόμαστε, κάθε μαμά και κάθε γιαγιά κατέβασε τα μπαούλα και εμφανιστήκαν φωτογραφίες από παιδικές ηλικίες που δεν πάει το μυαλό μας και βγήκαν στο Facebook όλες. Και όχι από σένα, τη μάνα σου, που και αυτή έχει Facebook. Οπότε είναι λίγο έτσι μύθος και παραμύθι όλο αυτό. Πάμε τώρα στα ουσιαστικά. Ναι. Πρώτον, πήγαμε ξανά Χαλκιδική. Καλοκαίρι εννοείται, Χαλκιδικάρα. Το καλύτερο ταξίδι που έχουμε κάνει ever. Μέχρι στιγμής. Ναι, θα γίνει και πολύ καλύτερο. Το κόλπο το οποίο δοκιμάσαμε και πέτυχε ήταν να ξεκινήσουμε, όχι με το που ξυπνήσαμε, ξεκινήσαμε κατά τις 12-12.30 ώρα. Άρα είχαν ξυπνήσει, είχαν παίξει, είχαμε πάει νομίζω και κούνιες ή ό,τι. Και ξεκινώντας με αυτόν το... είχαν δώσει την ενέργειά τους, διότι ειδικά οι μεγάλοι τώρα, οι Νεφέλη που είναι 3 χρόνια και 3 μηνών, η ενέργεια είναι αδιανόητα μεγάλη. Και αν δεν την εκφράσει, άστα. Οπότε πήγαμε άψογα μέχρι τη Λαμία με δύο στάσεις και από Λάρισα μέχρι Θεσσαλονίκη κοιμηθήκανε δύο ρίτσες. Σούπερ. Έχω ξαναπεί νομίζω σε επεισόδιο ότι η δικιά μας επιλογή είναι το κινητό να το δίνουμε όσο λιγότερο. Βασικά βλέπουν μόνο πριν κοιμηθούν μεσημέρι και βράδυ. Μέσα στη μέρα δεν παίζει κινητό. Και το έχουν πάρει και μια χαρά γιατί όπως το μάθει το παιδί έτσι το παίρνει. Οπότε και στο αυτοκίνητο επιλέγουμε να μην δίνουμε και δεν δώσαμε. Δηλαδή βγάλαμε ταξίδι και άλλη μια ώρα μέχρι τη Χαλκιδική άνευ κινητού. Άλλες φορές έχει τύχει 10-20 λεπτά στο τέλος που πραγματικά... Ούτε εμείς δεν αντέχουμε, ναι, να το δώσουμε. Και ούτε εκεί υπάρχει σωστό ή λάθος. Πάντα χρειάζεται μέτρο. Άλλο. Για το
ταξίδι το είπες πολύ καλά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ναι. Άλλο. Περνάει τώρα η νεφέλη αγαπητοί μπαμπάδες και όσοι είστε κοριτσοπατέρες σίγουρα θα το βιώσετε, αλλά νομίζω σε όλα τα παιδάκια ισχύει. Περνάνε τη φάση μετά τα τρία, τη φάση. Πλέον αρχίζουν να καταλαβαίνουν λίγο παραπάνω τι σημαίνουν οι λέξεις που λένε. Με βάση το συναισθήμα. Με βάση το συναίσθημα, ναι. Και πλέον αρχίζουν να νιώθουν τι σημαίνει η λέξη αγαπώ και πώς εκφράζεται. Οπότε εμείς περνάμε τώρα τη φάση που μας το λέει συνέχεια, είναι εκπληκτικό, είναι πάρα πολύ γλυκό, το λατρεύουμε. Ναι. Σε αγαπάω. Ναι. Εντάξει, λιώσιμο, πραγματικά λιώσιμο, εκπληκτικό. Και όποτε νιώθει η νεφέλη τουλάχιστον ότι τη μαλώνουμε, χωρίς να υψώσει φωνή απαραίτητα, μπορεί αυτή να πιστεύει ότι μάλλον, δηλαδή, μάλλον έχει μια ανασφάλεια. Αν το πεις λίγο πιο σοβαρά από ότι... Ναι, είναι, και πώς το λέει... τώρα αυτό είναι μάλωμα, είναι μάλωμα αυτό, με μαλώσατε, αλλά κάθε παιδάκι... Έχει το δικό του άγχος. Άλλο παιδάκι έτσι. Μπορεί να. Δηλαδή, μας ρωτάει αυτό, με μάλωσες τώρα. Άλλο παιδάκι μπορεί να έχει άγχος. Ή μ' αγαπάς. Ανάλογα το άγχος. Α, κάτι σημαντικό για το ρόλο του πατέρα, γιατί φαινόμαστε στους μπαμπάδες κυρίως. Ναι, ναι. Η μάνα, επειδή είναι πάρα πολλές ώρες με τα παιδιά, οι περισσότερες τουλάχιστον, προφανώς έχουν και περισσότερες κόντρες και μαλώματα και έντονες φάσεις. Λογικό. Ένα σκηνικό προχθεσινό. Για την ψυχολογία του παιδιού και πώς μπορεί ο πατέρας να παίξει το ρόλο του καλού εκείνη την ώρα, πραγματικά για το παιδί όμως, ήταν που τι έκανε, τις κοίμιζε και τις δύο η Λεωνή και... Ακριβώς την ώρα που ήταν να κλείσει τα μάτια της η μικρή. Η οποία μία ώρα την ταλαιπωρούσε τέλος πάντων. Ναι. Αποφάσισε η νεφέλη να πάει η τουαλέτα να κάνει κακά της. Και okay, το παιδί κακά ήθελε να κάνει. Ναι. Απλά το έκανε ακριβώς τη στιγμή εκείνη που το έχεις έτοιμο να το κοιμήσεις και... Συν ότι την είχα ρωτήσει άλλες 500 φορές τα προηγούμενα δευτερόλεπτα. Ναι. Και okay, το είπε λίγο έντονα, λέει, έκανα ματάκια μου τώρα τέλος πάντων που είμαι έτοιμη και τα λοιπά. Και βγαίνει έξω η νεφέλη, πηγαίνω εγώ τέλος πάντων να τη βοηθήσω, αν και κάνει μόνη πλέον. Παρένθεση, εμπιστευτείτε τα. Η δικιά μας έχει μήνες τώρα που πάει, βάζει το καρεκλάκι της, ανεβαίνει στην τουαλέτα, κάθεται, κάνει. Προφανώς τις πρώτες φορές ψιλολερώθηκε, δεν έχει να κάνει. Πλέον την έχουμε τελείως αυτόνομη. Απλά το κάνει κακά, πρέπει να τη σκουπίζεις. Ναι, αυτό ναι, δεν το ξέρει ναι, ακόμα. Ναι, ναι. Οπότε έρχεται έξω, την είδα ότι ήταν λίγο φοβισμένη, πειραγμένη. Και τη εξηγώ, ματάκια μου, η μανούλα έχει δίκιο και αυτή τη στιγμή θα μπορούσε λίγο πιο νωρίς. Τη λέω όλο το story. Και γυρνάει, με κοιτάει με τα ματάκια μου. Ναι, μ' αγαπάει όμως. Ναι, σε λατρεύει, κοριτσάκι μου. Σε λατρεύει. Και εκεί τη έκανε ένα παράδειγμα για να το καταλάβει στο δικό τη τρόπο. Λέω, εσύ λέω πολλές φορές δεν μας φωνάζεις με τη μαμά. Γιατί περνάει και τη φάση, τώρα είναι μετά τα τρία, που τραβάει τα κατουριαχτά, ας πούμε. Γιατί είναι σαν παιχνίδι το βλέπει, ή και με νεύρο. Που τα λέει έντονα και λέω, εσύ με μας φωνάζεις πολλές φορές. Μου λέει, ναι. Λέω, μας αγαπάς όμως. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Το ίδιο πράγμα είναι. Και είναι καλό εκεί να μάθει το παιδί ότι είναι άλλο πράγμα και το έχουμε ξαναπεί σε επεισόδιο να κάνω κάτι το οποίο είναι κακό, δεν είναι σωστό, δεν το θέλουμε στο σπίτι, είναι άλλο πράγμα να είμαι κακός, να είμαι λάθος και θα το λέω συνέχεια. Δεν απευθυνόμαστε ποτέ ούτε στα παιδιά ούτε στους μεγάλους στο είμαι τους. Έκανες χαζομάρα, έκανες βλακεία, έκανες... Λάθος. Όχι είσαι χαζός, είσαι βλάκας, είσαι αυτό. Όταν μιλάω με το είσαι, στο είμαι του άλλου, πραγματικά μπαίνει μέσα, δεν έχω το χρόνο να το εξηγήσω. Ναι, αυτό θα σου έλεγα. Ναι, το κλείνω. Ωραία. Και πες και για τη διαφορετικότητα. Τη διαφορετικότητα των ανθρώπων στον πλανήτη Γη. Παίζει και αυτό τελευταία. Ναι, τη διαφορετικότητα ανάμεσα στα δύο μας παιδιά μας. Ναι, σωστά. Ο κάθε άνθρωπος έρχεται με ένα μπουκέτο ταλέντων και χαρακτηριστικών. Δεν έχει να κάνει με τα γονίδια, έχουν αποδειχθεί αυτά στην επιγενετική ότι έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και μπορεί εμείς σαν γονείς να είμαστε ακριβώς, δεν είμαστε ακριβώς οι ίδιοι, γιατί και εμείς μεγαλώνουμε, αλλάζουμε, οριμάζουμε, μαθαίνουμε περισσότερα
και ενώ τα παιδιά έχουν δύο γονείς στο ίδιο σπίτι. Είναι τελείως διαφορετικός ο χαρακτήρας και ο τρόπος αντίδρασης. Το γιατί τώρα μπορεί να δημιουργείται αυτό, δεν έχουμε ιδέα. Δηλαδή, μπορεί το δεύτερο παιδί, επειδή έχει και ένα πρώτο, σίγουρα έχει άλλες προσλαμβάνουσες. Τι πέρασε, η Διόνη, έχουμε ξαναπεί, με το που γεννήθηκε μπήκε 20 μέρες στο νοσοκομείο και ήταν διασωληνωμένη, ας πούμε, και βγήκε. Δεν ξέρουμε τι γράφει αυτό μέσα. Και επειδή ο κάθε άνθρωπος. Φυσικά είμαστε διαφορετικοί. Άλλο με ένα, άλλο με δύο, άλλες καταστάσεις, άλλο με καραντίνα, άλλο χωρίς καραντίνα. Και είναι τόσο διαφορετικά. Δηλαδή, η Νεφέλη είναι πολύ πιο ενσυναισθηματική και μπαίνει με το συνέστημα μέσα. Η Διόνη είναι πιο λογική. Δηλαδή, η Νεφέλη γουστάρει κάτι, θα το κάνει. Η Διόνη θα το πιάσει, θα το δει, θα το γυρίσει, θα το μυρίσει, θα το κάνει. Και όταν το θέλει, θα το παίξει. Η Νεφέλη ήταν πολύ πιο σοβαρή. Με τη Διόνη ακούμε. Παιδάκι να γελάει. Παιδάκι να γελάει. Αυτό το γέλιο, το αυθεντικό, το εκπληκτικό. Με τα πάντα. Η Διόνη έχει και εκπληκτικό γέλιο και γελάει συνέχεια. Και είναι πολύ πιο εκφραστική σε σχέση με την Εφέλη. Άρα τον κάθε άνθρωπο τον αποδεχόμαστε. Καλά, εννοεί. Ναι. με αυτό που είναι. Πόσο μάλλον τα παιδιά. Αλλά ο σκοπός δεν είναι να τα κάνουμε ίδια ή να τους συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Είναι άλλο... να αναρωτιόμαστε γιατί το ένα είναι έτσι, ρε παιδί μου, και το άλλο είναι έτσι. Ναι. Ναι, μπορεί το πρώτο παιδί που έχετε κάνει να είναι το πιο ήσυχο του κόσμου, γιατί μας έγινε ανάποδα, και το δεύτερο παιδί που θα βγει να είναι όπως πολλά παιδάκια, και λίγο ζωηρό. Πιο ζωηρό κτλ. Δεν φταίει σε κάτι. Ούτε κακό παιδί είναι. Ούτε εσύ φταίς, ούτε έχεις κάνει κάτι λάθος, ούτε ο Ερμής είναι ανάδρομος. Α, ούτε... το ζώδιο επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Λέγε, ρε. Ναι. Ότι θα μιλούσα και για ζώδια. Ποιο είναι το καλό το ζώδιο. Λοιπόν, και τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο, πούμε. Όχι. Σίγουρα. Α, έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά. Περίμενε. Αλλά... Καταρχάς το βίντεο αυτό τώρα το γυρνάω, έχουμε έρθει στο Πόρτο Χέλι για... μια δουλειά που έχω εγώ, έρχομαι μια φορά το μήνα και δύο φορές φέτος, είναι η δεύτερη, έχει έρθει και η Λεωνή και έχουμε κάτσει και ένα βράδυ εδώ. Έχει κρατήσει τα παιδάκια το είδωλο. Είδωλο είναι πεθερά για όσους είστε καινούργιοι στα βίντεο αυτά. Και φέτος το καλοκαίρι, κοίταξε, νομίζω με τα δύο πλέον και πραγματικά αν έχεις και το είδωλο ή κάποιον να τα κρατάει. Καλά, ναι. Εντάξει, φέτος το καλοκαίρι έκανες και δύο διήμερα κι εσύ. Ναι. Δηλαδή πλέον όσο μεγαλώνουν, όσοι έχετε πολύ μικρά παιδιά, υπάρχει ελπίδα εκεί, θέλουμε να καταλήξουμε. Ναι. Για πολλούς ανθρώπους και δεν είναι κατακριτέο, από την αρχή που τα κάνουν, τα αφήνουν για όσους τα αφήνουν. Απλά μέχρι τα δύο χρόνια υπάρχει το άγχος του αποχωρισμού, είναι καλό η μητέρα ειδικά να μην δει το παιδί μέχρι τότε, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει χρόνος. Αν λείπει μία ώρα ή αν λείπει μια εβδομάδα και νομίζω από τις δύο μέρες και από τις πώς... Στο τρίτο 24ωρο, το έχουμε πει πολλές φορές, απλά δεν το καταλαβαίνουν περισσότερο. Μα όχι, δεν το καταλαβαίνουν, δεν το δέχονται πολύ γονείς ίσως. Μετά το τρίτο 24ωρο, τα παιδιά κάτω των 2 ετών, ο πόνος που νιώθουν είναι σαν τις απώλειες. Νιώθουν ότι πέθανε. Ναι, νιώθουν τον πόνο αυτό της απώλειας, σαν να πέθανε η μαμά τους. Έτσι. Το οποίο δεν έχει λογική. Και ό,τι και να εξηγεί το παιδί, έχουμε πει ότι του μιλάμε σαν ενήλικες, θα εξηγούμε όλα μεν, αλλά το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει την έννοια του χρόνου, δεν υπάρχει ρυθμιζόμενο ρολόι μέσα. Δηλαδή, ο χρόνος είναι μια σχετική έννοια ούτως ή άλλως, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Καλό είναι οι μητέρες, με τους πατεράδες είναι διαφορετικά, μέχρι τα 2-2,5 χρόνια να μην λείπουν πάνω από 2-24 ώρα. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ ζώρικο, θα σας τα πει η Λεωνή σε δικά της βίντεο που το έχει βιώσει. Το βιώνει μάλλον 3,5 χρόνια, γιατί δεν πρόλαβα να το λύσει αυτό. Με το που έγινε δύο η Νεφέλη, γεννήθηκε η Διόνη. Άρα έχεις 3,5 χρόνια να λείπεις από 2 μέρες, Ναι. Μπράβο, ρε φίλε. Ευχαριστώ. Πουθενά δεν με πάει. Αυτά θα τα πω σε δικά μου βίντεο. Τέλεια. Όχι. Όλα καλά, παιδιά, εξαιρετικά. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία ούτε εγώ ούτε η Λεωνή να μιλήσουμε για σχολεία, μάσκες και ιστορίες. Το μόνο που θα πούμε είναι καλό κουράγιο στα παιδιά που θα πάνε με αυτόν τον τρόπο στα σχολεία και ο καθένας κρίνει αν θέλει να τα στείλει και πώς. Σωστά. Καλά είπες.
Εγώ δεν θα το έστελνα, εάν έπρεπε να βάλει μάσκα, παιδιά, απλά ευτυχώς δεν μας έπιασε ηλικιακά. Αυτή ήταν ένα ακόμα επεισόδιο από τις υπέροχες ιστορίες ενός πατέρα. Θυμίζω στο www.dadislife.gr μπορείς να βρεις όλα τα βίντεο που έχουμε κάνει. Μπόλικα πλέον, καμιά τεταριά πρέπει να είναι. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι 300 νομίζω. Το γιορτάσουμε. Το γιορτάσουμε, ναι. Και συνεχίζουμε σε τακτά διαστήματα. Θα μοιραζόμαστε και θα μοιράζομαι για τους φίλους, συνάδελφους και αγαπητούς συναγωνιστές πατεράδες σκέψεις και συναισθήματα. Να είστε όλοι καλά.